Αλλάζουμε θέμα. Εντείνονται οι διπλωματικές διεργασίες εν ώψη της Συνόδου Κορυφής στις 10 και 11 Δεκεμβρίου, από την οποία η ελληνική πλευρά προσδοκά ένα σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των όποιων κυρώσεων, εφόσον η Τουρκία δεν αλλάξει στάση. Οι εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου συζητήθηκαν στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Ικανοποίηση στην Αθήνα από την αιχμηρή παρέμβαση του Μάικ Πομπέου κατά της Τουρκίας στη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Στην τελική ευθεία προς Σύνοδο Κορυφής στις 10 Δεκεμβρίου, με επίκεντρο τις ευρωτουρκικές σχέσεις, η Αθήνα αναδεικνύει τους συνεχείς ελιγμούς με τους οποίους η τουρκική πλευρά επιχειρεί να αποφύγει τις κυρώσεις. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Μακρόν, ενώ νωρίτερα πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, με τη συμμετοχή και των ομολόγων του Πολωνίας, Σλοβενίας και Σλοβακίας. Η συμπεριφορά της Άγκυρας έχει ενοχλήσει αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ακόμα και τις πιο διστακτικές. Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις της Άγγελα Μέρκελ, επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές. Οι κυρώσεις τίθενται από Αθήνα, Λευκοσία και Παρίσι επιτάπητος, ενώ πιέσεις ασκούνται και προς το Βερολίνο, καθώς δεν νοείται η συνέχιση της πώλησης όπλων στην Τουρκία, όσο στρέφει τα όπλα αυτά εναντίον των συμμάχων της. Η κάθε σύνοδος κορυφής είναι σαν ένα ποδοσφαιρικό μάτς που παίζεται σε συγκεκριμένο χρόνο και πολλές φορές το αποτέλεσμα δεν έχει να κάνει με τις παραμέτρους που μπαίνει κανείς στο παιχνίδι. Η σχέση της Ευρώπης με την Τουρκία δεν είναι πια μια σχέση ειδική, μια σχέση συγκεκριμένη συγκυρίας ή επικαιρότητας. Είναι μια σχέση συστημική. Ο αγγλικός όρος είναι reset. Η Ελλάδα με πρόσημα το Roots Race αρνείται το διάλογο. Το Roots Race έχει ολοκληρώσει το έργο του. Σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται αλλαγή στη στάση της Ελλάδας. Σε μια ασυνήθιστη για τα ανατοϊκά δεδομένα παρέμβαση, ο απερχόμενος Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο τόνισε ότι η Τουρκία εναντιώνεται στις αρχές και την λειτουργία της συμμαχίας, υπονομεύοντας τη συνοχή της. Οι δηλώσεις Πομπέο προκάλεσαν την αντίδραση του Μεβλού Τσαβούσογλου, ο οποίος καταφέρθηκε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας, κατηγορώντας τες ότι μεροληπτούν υπέρ της Ελλάδας και της Κύπρου. Ικανοποίηση για τις δηλώσεις Πομπέο εξέφρασε ο Νίκος Δένδιας, αναδεικνύοντας τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή. Ανυπόστατοι είναι οι ισχυρισμοί περί μαξιμαλιστικών θέσεων της Ελλάδας. Αν η συμπεριφορά με βάση το διεθνές δίκαιο είναι μαξιμαλιστική, τότε το ΝΑΤΟ είναι μαξιμαλιστικό. Working together here at NATO, we recently developed a military deconfliction mechanism between Greece and Turkey. A hotline between the two allies and the cancellation of specific military exercises. I am committed to strengthening this mechanism further to build more comprehensive confidence building measures. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλης κλίμακας αεροναυτική άσκηση Μέδουσα στις ακτές της Αλεξάνδρειας με τη συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Γαλλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που συμμετέχουν με μεγάλο αριθμό αεροναυτικών μονάδων. Σε πολλά επεισόδια και με φόντο την Ανατολική Μεσόγειο, συνεχίζεται με σφοδρότητα η κόντρα Τουρκίας-Γαλλίας. Με δεδομένο ότι ο Μακρόν πιέζει για κυρώσεις κατά της Άγκυρας, η αντίδραση του Ερντογάν αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής. Με ένα κρεσέντο αντιγαλλικού μένους, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που περιμένει την ευρωπαϊκή ετιμιγορία της 10ης Δεκεμβρίου, δίνει συνέχεια στη βεντέτα με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πιέζει για τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Paris'in göbeğinde haftalarca süren sarı yelekleri görmezden geldiler. Ο προεδρικός καυγάς προδιετίας στο Ελιζέ με τα δολοφονικά βλέμματα και τις δηλώσεις ισχύος ένθεν κακήθεν, παρά τα νέα επεισόδια που έκτοτε προστίθενται στο σύριαλ της σύγκρουσης, δεν υπενθυμίζει σε όλους ότι Μακρόν και Ερντογάν είναι δύο άσπονδοι φίλοι. Ατόνον μπέιν ölümü gerçekleşmiştir. Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum. NATO'da da söyleyeceğim. Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. L'Union européenne et la France ne feront preuve d'aucune faiblesse en la matière. Οι βιτριολικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου χαράσουν και τη ρότα των προκλήσεων ως απάντηση στην ολική επαναφορά της γαλλικής πολεμικής μηχανής στο θέατρο επιχειρήσεων της περιοχής. Η προκλητική στοχοποίηση της γαλλικής φρεγάτας Le Courbet από τουρκικό πολεμικό τον περασμένο Ιούνιο προκαλεί την ανάφλεξη του Παρισιού.
Le jeu hégémonique de puissance historique qui cherche à déstabiliser toute la région et le rôle de la Turquie comme de la Russie nous préoccupe à cet égard. Türkiye, Libya halkını darbecilerin insafına bırakmayacak. Παρότι ο Εμμανουέλ Μακρόν νέρωσε το γαλλικό κρασί και άνοιξε την πόρτα στο διάλογο, το Παρίσι ποτέ δεν εδραίωσε τις γέφυρες εμπιστοσύνης με την Άγκυρα, που συνέχισε να ρίχνει νερό στο μήλο των προκλήσεων. Οι αήθεις ρητορικές εκρήξεις επανέφεραν στα τέλη του περασμένου Οκτώβρη τις γαλλοτουρκικές σχέσεις το ψυχροπολεμικό κλίμα. Φράνσα Cumhurbaşkanı Macron'un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi İslam'la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktı. Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αντίδραση Ερντογάν στην παρέμβαση Μακρόν στην επικείμενη σύνοδο κορυφής.